Χριστιανά, μας ακούς? Ναι, τώρα σας ακούω καλά. Καλύτερα από πριν. Το πρόβλημα παραμένει, νομίζω. Τέλος πάντων, έλεγες για τη συμμετοχή σου και αρκετά γκολ στα τελευταία παιχνίδια, έτσι? Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το πράγμα. Εντάξει, συμφωνώ, είναι δύσκολο παιχνίδι εδώ πέρα. Ειδικά για μένα που είμαι πρώτη χρονιά. Είμαι σχετικά μικρός, 19 χρονών. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος επειδή και μου έχει δώσει ευκαιρίες ο προπονητής, αλλά και εγώ έχω καταφέρει να σκοράρω και να βοηθήσω την ομάδα μου. Στόχους έχεις βάλει για φέτος, δηλαδή είναι οι συμμετοχές, είναι κάποια τέρματα, είναι να πεις στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι πρέπει να γυρίσεις το καλοκαίρι? Τι έχεις στο μυαλό σου για αυτό το διάστημα? Από την αρχή του καλοκαιριού είχα στόχο να γίνω καλύτερος, να πάρω στο παιχνίδια που μπορώ και να βάλω στο περισσότερο γκολ που μπορώ. Ο προσφυγητής ήταν η πρώτη μου χρονιά σε πραγματικό επίπεδο. Δηλαδή πέρσι ήμουν στην ΚΑΠΑ 20 και φέτος μου δίνεται αυτή η ευκαιρία. Για να αποδείξω πως τελικά αξίζω κι εγώ, γιατί πλάκα-πλάκα το όνειρο όλων είναι να γυρίσουν πίσω στον ΠΑΟΚ και να καταφέρουν να παίξουν εκεί πέρα, όπως και αυτός είναι ο στόχος μου. Αλλά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, παίρνουμε πολύ δουλειά. Το επίπεδο εκεί και της ομάδας, η οργάνωση και το πρωτάθλημα είναι ικανοποιητικό? Εννοείται, είναι πολύ ικανοποιητικό. Έχουμε και πολύ δύσκολες ομάδες να αντιμετωπίσουμε. Η ομάδα που σηκώστε μπορεί να μην έχει τόσο καλό επίπεδο όπως κάποιες άλλες, όπως η Μπρατισλάβα, όπως η Ζήλινα. Αλλά το σημαντικότερο είναι να πάρω τα παιχνίδια μου, να βελτιωθώ, να γυρίσω δερμύτερος. Χριστιαν, είσαι ο βασικός φόρ της ομάδας? Αυτή τη στιγμή ναι, είμαι ο βασικός. Αυτή τη στιγμή μετά τα Χριστούγεννα. Και είναι καλύτερα δεν σημαίνει κάτι αυτό. Δεν σημαίνει κάτι αυτό, πρέπει να το αποδεικνύεις κάθε εβδομάδα. Και είναι θετικό το ότι έχεις και άλλους από εδώ και το Δημητριάδη. Βοηθάει ένας τον ένα και στην προσαρμογή στη χώρα και στις συνήθειες. Εννοείται. Και ο ΣΕ που είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού μαζί, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Και ο Τάσος τώρα που έχει έρθει είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Έχουμε έναν άνθρωπο να συζητήσουμε, έναν φίλο να πούμε και ό,τι πρόβλημα έχει ένας το λύνουμε όλοι μαζί. Επειδή ο Τάσος δεν ήταν τόσο πολύ έτσι θετικός, αν θέλεις, στο να φύγει ιδανικός, τι ήταν αυτό το οποίο φαντάζομαι το συμβούλεψες εσύ τον Γενάρη, όντας εκεί στην ομάδα μερικούς μήνες νωρίτερα? Κοιτάξτε, κανένα δεν είναι χαρούμενο να φέρει την οικογένειά του από τους φίλους του και να έρχεται κάπου στο εξωτερικό να ζει μόνος του, αλλά εγώ το πρώτο πράγμα που του είπα, του λέω από το να μην κάνεις τίποτα και να κάνεις απλές προπονήσεις, το μόνο πράγμα που έχεις να κερδίσεις είναι να άρεσε να πάρεις τα παιχνίδια σου για να μην μένεις και εσύ χωρίς να κάνεις τίποτα. Δηλαδή έρχεται εδώ πέρα και έχει χρόνο συμμετοχής. Είναι το σημαντικότερο για όλους. Αν ένας ποδοσφαιριστής δεν έχει χρόνο συμμετοχής, δεν είναι καθόλου θετικό για τον ίδιο. Σωστό. Και τίποτα ομάδα και να είναι. Σωστό. Ωραία. Χριστιαν, σε ευχαριστούμε. Παρακολουθούμε πάρα την πορεία σου. Ναι, Ελένη. Μία τελευταία ερώτηση να κάνουμε για τον Βλάντα Νίβιτς. Φαντάζομαι τον γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά. Έχεις συνεργαστεί μαζί του. Ναι. Το γνωρίζω πιο πολύ επειδή ήταν προπονητής μου στην ΚΑΠΑ 20. Ακριβώς, ναι. Ποια είναι η άποψή σου και πώς παρακολουθείς έτσι την μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ? Πολύ ικανός προπονητής. Το έχει αποδείξει πολλές φορές. Είναι σε λίγο δύσκολη κατάσταση τώρα η ομάδα. Αλλά θα καταφέρει τους τόπους και είναι πολύ καλός ο Ιβίτς αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Να είσαι καλά. Καλή παραμονή, καλή επιτυχία. Από εδώ και πέρα με υγεία. Ευχαριστώ πάντα. Πολύ. Να είσαι καλά. Πολύ. Να είσαι καλά. Γεια.